Με το βλέμμα στραμμένο στο χρόνιο αίτημα του Ηρακλείου για δημιουργία νέου δικαστικού μεγάρου στην έκταση στην παραλιακή λεωφόρο που έχει ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό και εδώ και χρόνια θα μπορούσε να έχει προχωρήσει άμεσα, εγκαινιάζεται αύριο με την παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα το νέο διοικητικό πρωτοδικείο Ηρακλείου στη λεωφόρο Κνωσού. Έπρεπε ενδεχομένως να το βλέπουμε, ενώ το δικαστικό μέγαρο να κινείται σε ό,τι αφορά την κατασκευή του με πιο γρήγορους ρυθμούς. Σας εξηγώ για άλλη μια φορά ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, στην τελική φάση, προκειμένου να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Αν και η δημιουργία του δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου έχει ανακοινωθεί ότι θα προχωρήσει, η σύνδεση του ως έργο με τη δημιουργία του δικαστικού μεγάρου στα Χανιά, για το οποίο ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί το ιδιοκτησιακό, δημιουργεί περαιτέρω καθυστερήσεις. Με ερώτησή του στη Βουλή, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κράτης Βαρδάκης, και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Βασίλης Κεγκέρογλου, πριν από λίγο καιρό, είχαν ζητήσει το διαχωρισμό των έργων, προκειμένου το δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου να τρέξει γρηγορότερα, χωρίς όμως ο Υπουργός Δικαιοσύνης να έχει δώσει μια συγκεκριμένη απάντηση, πέρα από το να επαναλάβει την πρόθεση υλοποίησης. Για να οριμάσει μια τέτοια μελέτη, θα χρειαστούν πάνω από 2 χρόνια. Δηλαδή, πρέπει να περιμένουμε άλλα 4 χρόνια για να υλοποιηθεί μια όριμη μελέτη. Να εξειδικευτεί το έργο, το πακέτο αυτό, ως 2 υποέργα. Πρώτο υποέργο, δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου και αναμόρφωση δικαστικού μεγάρου Ρεθύμνου, και δεύτερο υποέργο, το δικαστικό μέγαρο Χανίων. Εδώ που βρισκόμαστε, τελειώνουμε, παραμένει ένα ξεκαθάρισμα, προκειμένου να δούμε πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Το ίδιο θολό τοπίο, παρά τη δέσμευση υλοποίησης, επανέλαβε και ο Υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης από το Ηράκλειο που βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες. Την Κρήτη την έχουμε πρώτη προτεραιότητα. Να είστε σίγουροι λοιπόν ότι θα προχωρήσει και το έργο των δικαστικών μεγάρων. Σήμερα ήδη έγινε μια σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια των Χανίων. Θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Θα μας δώσετε λίγες μέρες και σας δώσουμε τις απαντήσεις που χρειάζεται. Θα το αντιμετωπίσετε ενιαία, κύριε Υπουργέ, ή υπάρχει πιθανότητα να το αντιμετωπίσετε σαν 2 υποέργα πρώτα να τρέξει? Θα μας δώσετε λίγες μέρες να σας απαντήσουμε. Το θέμα της δημιουργίας νέου δικαστικού μεγάρου βρίσκεται επί χρόνια στην ατζέντα των διεκδικήσεων, την ώρα που το υπάρχον μέγαρο θεωρείται πέρα για πέρα κατάλληλο για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες. Υποθέσεις του μονομελούς πρωτοδικείου διεξάγονται σε αίθουσες του Δήμου, ενώ δεν έχουν λείψει στο παρελθόν μια σειρά από εικόνες και καταστάσεις που έχουν καταγραφεί και που κάθε άλλο παρατεριάζουν στη σπουδαιότητα που έχει ένας χώρος που απονέμεται η δικαιοσύνη.